Από το Υγεία πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για το λεμφίδημα και μάλιστα πολύ ανακαλύπτεται ότι έχετε αυτό το πρόβλημα μέσα από το Υγεία πάνω απ' όλα και επικοινωνείτε μαζί μας και είναι πολύ καλό αυτό για μας. Σημαίνει ότι πραγματικά επιτελούμε το σκοπό μας ως ιατρική εκπομπή. Έχουμε μαζί μας την κυρία Παπαργυροπούλου. Καλώς ήρθατε και πάλι. Αυτή τη φορά, κυρία Παπαργυροπούλου, δεν θα μιλήσουμε για το λεμφίδημα στις γυναίκες, αλλά για το λεμφίδημα στους άντρες. Mm-hmm. Διότι και οι άντρες μπορεί να εμφανίσουν. Ναι. Οι άντρες όμως που έχουν περάσει καρκίνο του προστάτη. Ναι. Και έχουν χειρουργηθεί ή έχουν ακτινοβοληθεί. Ναι. Στην περιοχή της Πιέλου ή στις φωνικές χώρες τους. Οπότε εκεί ή αφαιρούνται λεμφαδένες ή καίγονται λεμφαδένες. Οπότε διαταράσσεται το λεμφικό σύστημα και τότε είναι που παρουσιάζεται το λεμφίδημα, το πρίξιμο δηλαδή, ή στο ένα πόδι ή και στα δύο πόδια ή και στα γεννητικά όργανα του άντρα. Μπορεί να είναι δηλαδή ακόμα και στα γεννητικά όργανα, ναι. Ε. Ναι, και είναι ένα σημείο συνήθως που το κρύβουν οι άντρες, μπορεί να μην το πουν καν στο γιατρό, ναι. Δηλαδή. Και να το βρούμε στην πορεία της εξέτασης. Ότι είναι και εκεί πρισμένο, βέβαια. Άρα, ένα πόδι ή και τα δύο πόδια. Είναι η εικόνα που όλοι ξέρουμε. Απλώς πρισμένα πόδια, έτσι φαίνεται δηλαδή. Όχι, είναι πολύ πρισμένο το πόδι. Είναι πολύ πρισμένο το πόδι. Ναι, ναι. Συνήθως είναι πρισμένο πολύ. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα στο video wall. Είναι ένα τέτοιο πόδι από έναν άντρα που είχε υποβληθεί σε επέμβαση για καρκίνο του προστάτη. Mm-hmm. Και εσείς τώρα του κάνετε μια ειδική περίδεση, έτσι. Ναι, γίνεται όλη η θεραπεία του λεμφιδήματος, η λεμφική θεραπεία, που αποτελείται από τη λεμφική παροχέτευση, ειδικές τεχνικές με τα χέρια πρώτα, και μετά έρχεται η συμπιεστική περίδεση. Συμπιεστική, πρέπει να είναι, ναι, συμπιεσμένη. Ναι, με ανελαστικούς επιδέσμους. Να δούμε μια κάρτα που μας βοηθήσατε εσείς να την φτιάξουμε. Πώς μπορούμε να προλάβουμε το λεμφίδημα, γιατί είναι αρκετοί οι άντρες που έχουν θέμα με τον προστάτη τους, έτσι. Λοιπόν, όχι σφιχτά παντελόνια και εσώρουχα. Mm-hmm. Γιατί, κυρία Παπαργυροπούλου? Γιατί παρεμποδίζουν την ήδη προβληματική περιοχή όπου έχουν αφαιρεθεί λεμφαδένες, που είναι εδώ που κόβει το εσώρουχο. Οπότε προκαλεί το λεμφίδημα έτσι. Α, προκαλείται. Όχι πολύ ορθοστασία και καθιστή θέση. Ή όχι πολλές ώρες καθιστός ή πολλές ώρες όρθιος. Αυτό δεν το θέλουμε, γιατί ταλαιπωρούνται τα κάτω άκρα. Ναι. Και έτσι μπορεί να προκληθεί το λεμφίδημα. Εκεί, αν είναι καθιστή, μπορεί να έχουν ψηλά τα πόδια τους. Ναι. Είναι μια λύση αυτό. Να έχουν ένα υποπόδιο. Ναι. Απλά και αυτό δεν πρέπει να γίνεται πολλές ώρες συνεχόμενα. Α, γιατί πρέπει να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Πρέπει να σηκώνονται, να περπατάνε λίγο, να το ξεκουράζουν λίγο. Κατάλαβα τι εννοείται. Όχι ηλιοθεραπεία, προσοχή τώρα το καλοκαίρι δηλαδή. Όχι ηλιοθεραπεία, πάντα μαδηλιακό και κάτω από την ομπρέλα. Κοψίματα, γρατζουνιές και τσιμπήματα. Τι εννοούμε εδώ, κυρία Παπαργυροπούλου, προσοχή. Κάθε άνθρωπος, κάθε ασθενής που έχει αφαιρέσει λεμφαδένες ή έχει πάθει ακτινοβολία στην περιοχή αυτών, θα πρέπει να προσέχει να μην κοπεί στα πόδια του, να μην γρατσουνιστεί από κάποια γατούλα, σκυλάκι και να μην τσιμπηθεί από κουνούπια. Άρα πάντα φωνάμε αντικουνουπικό στους καλοκαιρινούς μήνες. Α, γιατί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το λεμφίδημα, έτσι. Ναι. Είναι και αφορμή πάντα όλα αυτά. Αφορμή, αφορμή έχετε για δίκιο. Για μια μόλυνση, για μια λίμωξη και για το λεμφίδημα. Έχετε δίκιο. Ναι, λοιπόν, στην τόνωση του λεμφικού συστήματος από αυτό που ονομάζουμε και έχουμε μιλήσει ξανά, ολοκληρωμένη επιδηματική, ναι, θεραπεία. Ολοκληρωμένη επιδηματική ή αποσυμφορητική θεραπεία. Η οποία, σας παρακαλώ, επαναλάβετε μου λίγο τι περιλαμβάνει και να βλέπουμε, σας παρακαλώ, και τα πλάνα στο video wall. Περιλαμβάνει ειδικές τεχνικές που κάνει ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής με τα χέρια του σε όλο το σώμα, έτσι ώστε να τονώσει το λεμφικό σύστημα τις υγιείς περιοχές. Πάμε δηλαδή στις υγιείς περιοχές για να βοηθήσουμε το πάσον μέλος. Οπότε, αφού γίνονται αυτές οι τεχνικές, έπειτα γίνονται ειδικές ασκήσεις επιδηματικές πάλι και φοράμε και την περίδεση. Το βλέπουμε αυτό και πείτε μου λίγο για την αποτελεσματικότητα, γιατί πολλοί άντρες μας παρακολουθούν. Βλέπετε αποτέλεσμα από την πρώτη συνεδρία? Πρώτα απ' όλα, είναι η μοναδική θεραπεία που υπάρχει το λεμφίδημα. Α, είναι μοναδική? Ναι, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε παραπάνω. Ναι. Άρα, πρώτα θα πρέπει να δούμε αυτό. Εντάξει, τον ειδικό φυσικοθεραπευτή. Αφού το κάνουμε λοιπόν αυτό, άμεσα και από την πρώτη συνεδρία που θα κάνει ο ασθενής, επειδή θα τον μετρήσω, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Άμεσα, ναι. Βλέπετε διαφορά σε πόντους δηλαδή. Βεβαίως, ναι. Που σημαίνει ότι παροχετεύεται η λέμφος. Παροχετεύεται, ναι. Θέλει μια βοήθεια, γιατί έχει κολλήσει το υγρό κάτω. Άρα θέλει μια παθητική βοήθεια με τα χέρια του φυσικοθεραπευτή για να ξεκολλήσει από κάτω. Και επειδή το λέμε κάθε φορά, θέλω να μου το πείτε ότι όλα αυτά εδώ που συζητάμε
εφαρμόζονται από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, ναι, οι οποίοι έχουν πάρει την εξειδίκευσή τους, η οποία είναι χρόνια εξειδίκευση. Βεβαίως, ναι. Γιατί θέλει και την πρακτική άσκηση, θέλει να δούμε και τα περιστατικά. Γιατί πώς θα διαχειριστούμε τον ασθενή από τον άλλο, έχει διαφορά. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφορετικά τα προβλήματα πάντα. Άρα, κάθε φορά η προσέγγιση σας εξαρτάται και από τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας. Ναι, πρώτα γίνεται η αξιολόγηση και μετά γίνεται η θεραπεία, που είναι εξειδικευμένη, όπως είπατε. Εσείς λοιπόν που έχετε και τέτοιους ασθενείς. Φαντάζομαι όχι πολλούς, γιατί οι άντρες πιο δύσκολα, μας είπατε, έρχονται για αυτό το πρόβλημα, έτσι. Δεν θέλουν συνήθως να ασχοληθούν με το πρόβλημα αυτό. Συνήθως η κόρη ή η γυναίκα θα τους εφέρει. Θα τους προτρέψει, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και μου είπατε ότι μπορεί να είναι στο ένα πόδι, μπορεί να είναι και στα δύο πόδια ή μπορεί να είναι και στα γενετικά όργανα. Mm-hmm. Εκεί δεν είναι λίγο το θέμα, εκεί πώς γίνεται η θεραπεία. Πάμε εδώ να δείξουμε. Στα πόδια, το βλέπουμε εδώ, είναι η ειδική περίδεση, αφού κάνετε αυτές τις ειδικές κινήσεις. Mm-hmm. Όταν υπάρχει όμως ίδημα στα γενετικά όργανα, mm-hmm, εκεί η προσέγγιση σας πώς είναι, κυρία Παπαργυροπούλου? Η προσέγγιση είναι, η δική μου προσέγγιση είναι η αυτοδιαχείριση, δηλαδή πάντα θα εκπαιδεύσω τη σύζυγο, η οποία θα είναι μέσα στη θεραπεία μαζί μου, θα την εκπαιδεύσω με κινήσεις που θα κάνει εκείνη ή ο ίδιος ο ασθενής μόνος του. Α, μπορεί και ο ίδιος να εκπαιδευτεί. Βεβαίως, να κάνει αυτές τις κινήσεις. Ναι, 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 ναι. Γιατί εκείνος έχει το πρόβλημα και πρέπει μόνος του να το διαχειρίζεται. Σωστό, εντάξει, σωστό. Και να κάνει και την περίδεση μόνος του. Α, μπορεί να γίνει και αυτό, ναι, εκπαιδεύεται. Ναι. Τι μπορεί να φοράει και κολάν, ας πούμε, μπορεί, ναι, να βοηθήσει, γιατί βλέπω ότι εκεί υπάρχει περίδεση. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φοράει και ειδικό κολάν, φυσικά. Πολύ συχνά καλό είναι και προληπτικά, και ο άνθρωπος που χειρουργηθεί στον προστάτη του, να φοράει ένα συμπιεστικό κολάν, το οποίο θα το συστήσει ο φυσικοθεραπευτής του, το οποίο θα κάνει πρόληψη του λεμφυδήματος. Πρέπει να είναι σφιχτά, δηλαδή, και τα πόδια και τα γενετικά. Σαν... Πρέπει να είναι σφιχτό, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο, όχι να κόβει. Δεν θέλουμε να κόβει. Γι' αυτό πρέπει να είναι συγκεκριμένο το κολάν. Τύπου ποδηλατικό. Μπράβο, γι' αυτό μην πάτε να ψωνίζετε μόνοι σας συσφιχτικά ενθύματα κτλ. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ναι, μια συνεδρία για να δούμε το πρόβλημα και τι συμπιεστικό. Κολάν, ποδηλατικό, κάπρι. Θέλουμε να δούμε τι και θα ακόμα φορέσει. Και το ύψος, ναι, το, στα μέχρι ποιο σημείο θα είναι, μέχρι εδώ, θα είναι μέχρι κάτω, θα είναι στο ένα πόδι, στα δύο πόδια. Α, έχει σημασία. Πόσες ώρες θα πρέπει να το φοράει προληπτικά ένα άντρας? Την ημέρα. Μόνο την ημέρα και όχι τη νύχτα, απαγορεύεται. Την ημέρα, όσο κάνει δηλαδή διάφορες κινήσεις, περπατάει. Τη γυμναστική του, πολύ σημαντικό στη γυμναστική να φοράμε συμπίεση. Ναι. Και μέσα για πρόληψη και για θεραπεία. Και μέσα από τα ρούχα. Και μέσα από τα ρούχα. Γίνεται και μέσα από τα ρούχα και πιστέψτε με, δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται. Σωστά. Μαζεύει κιόλας. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αφού λοιπόν τον εκπαιδεύσετε, γιατί ξέρετε, είναι λίγο θέμα ταμπού τώρα. Οι ειδικοί χειρισμοί, mm-hmm, εδώ στα γενετικά. Μου είπατε όμως ότι εκπαιδεύεται η σύντροφος και τα λοιπά, οποιοδήποτε, ή ακόμα και μόνος του άντρας. Ο ίδιος, ναι. Για να κάνει. Ακόμα υπάρχουν και ειδικές κινήσεις, ασκήσεις που μπορείτε να κάνει. Ασκήσεις στα πόδια θα δείξουμε, ναι, στον ασθενή για να τις κάνει, για να βελτιώνει τη λεμφική κυκλοφορία. Οι οποίες θα γίνονται καθημερινά? Καθημερινά, ναι. Καθημερινά. Άρα καθημερινά πρέπει να αφιερώνει ένα λίγο άντρας χρόνο. Λίγο χρόνο για σκισούλες, για τα πόδια του, λίγο ανάρροπη θέση, να τα ξεκουράζει. Ωραία. Και κάτι, πάμε εδώ πάλι, γιατί θέλω να πούμε για την απειδηματική θεραπεία. Μου είπατε ότι το αποτέλεσμα, δηλαδή το να υποχωρήσει το ίδημα στα πόδια και στα γενετικά όργανα, αν κάποιος άνδρας έχει το πρόβλημα και στα γενετικά όργανα, είναι από την πρώτη συνεδρία. Πόσο καιρό θα πρέπει να κάνει ένας άνδρας αυτή την ειδική απειδηματική θεραπεία? Πόσο καιρό? Ανάλογα. Είναι ανάλογα με το πρόβλημα που έχει. Ανάλογα πάλι. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας πόντος, δύο πόντοι διαφορά, πολύ σύντομα, μέσα σε 10 συνεδρίες, 15, 20, θα έχει ολοκληρώσει. Και μετά? Μετά, βέβαια, πρέπει να κάνει πάντοτε μία φροντίδα, το λέω εγώ. Δηλαδή? Φροντίδα, δεν είναι χρόνο. Είναι φροντίζω το λεμφικό μου σύστημα, γιατί λείπουν οι λεμφαδένες. Εμείς δεν τους ξαναβάλουμε στη θέση τους. Σωστά. Άρα, λείπουν. Τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε το λεμφικό σύστημα? Λεμφική παροχέτευση. Την οποία ή μόνος μου, εγώ τους πάντα τους εκπαιδεύω στους ασθενείς μου. Μπράβο σας. Είμαι υπέρ της αυτοδιαχείρισης, γιατί δεν μπορεί να είμαι πάντα εγώ μαζί τους. Σωστό, σωστό. Οπότε θα μάθουν και μόνοι τους να το κάνουν. Είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Το μαθαίνουν, κυρία Παπαργυροπούλου. Όποιος θέλει, ναι. Και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Σοβαρά το μαθαίνουν. Βεβαίως. Γιατί εντάξει, ξέρετε, δεν είναι πολύ. Πώς να το πω, διαχειρίσιμοι ασθενείς οι άντρες
σε σχέση με τις γυναίκες ή τα όχι. Κάνουν, τα κάνουν. Ναι. Ναι, για να μην κάνουν θεραπεία, τα κάνουν και μόνοι τους. Τα κάνουν και μόνοι τους, ναι. Οπότε το μάθουν, δεν είναι δύσκολο. Οπότε αυτή η φροντίδα που λέτε μπορεί να είναι, ας πούμε, και μία φορά το μήνα, ίσως να χρειαστεί να έρθουν σε εσάς μετά, ή το δίμηνο ή το τρίμηνο. Στην αρχή μία στις 15, μετά μία φορά το μήνα. Το βλέπουμε ανάλογα. Είναι ανάλογα πάντα. Και αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, μας είπατε. Βέβαια, βέβαια. Το θέμα είναι να μην χειροτερέψει. Σωστό, σωστό. Και να μην προκαλέσουμε πρόβλημα. Γιατί κάποιος ασθενής που έχει ένα λεμφίδημα στο πόδι και κάνει μια λάθος θεραπεία ή κάποιο μηχάνημα που δεν πρέπει να μπει, όπως κάποιες μπότες, μπορούν να στείλουν το υγρό στα γεννητικά όργανα. Και να πριστούν και τα γεννητικά όργανα μετά. Να έχει διπλό πρόβλημα. Άρα χρειάζεται προσοχή, κύριε Παπαγιώργου. Θέλει λίγο προσοχή. Είναι λεπτό το ζήτημα. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.